τον νέο πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασίας Πολιτών, τον κύριο Χαράλαμπο Θεοπέμπτου. Καλή σας μέρα και συγχαρητήρια. Καλημέρα σας, ευχαριστώ. Συγχαρητήρια, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω πώς νιώθετε τώρα που σας είπα, κύριε Πρόεδρε. θα προσπαθήσω να συνηθίσω. το γνωρίζουμε βιώνοντας σας τόσα χρόνια ότι δεν είστε ο άνθρωπος που διεκδικείτε τίτλους και παράσημα, όμως είναι μια ιδιαίτερη τιμή να ηγείστε ενός κινήματος μέσα από το οποίο ουσιαστικά έχετε και εσείς αναδειχθεί, αλλά το αναδείξατε και εσείς ο ίδιος με τη συνεργασία των συναγωνιστών σας μέσα από διάφορες δράσεις. Τώρα, τι θα αλλάξει στην επόμενη σελίδα των οικολόγων? Θα σας πω ότι από το 90 που ασχολούμαι με τα περιβαλλοντικά, ήμουν στην ιδρυτική συνέλευση, είμαι ιδρυτικό μέλος του κινήματος, τότε με τη γυναίκα μου και τον Γιώργο τον Περδίκη, που ήταν, λέμε και το λέμε χτες, ότι είναι στην κουζίνα μας που ξεκίνησαν οι πρώτες συζητήσεις. Εντάξει, ξέρετε την ενασχόλησή μου, την έντονη ενασχόλησή και την εστίαση πάνω στα περιβαλλοντικά θέματα, δεν θα αλλάξω, θα συνεχίσω με αυτόν τον, με αυτούς τους, ας θέλετε, τους λόγους πρώτα, μπροστά, αυτά τα θέματα. Περιβαλλοντικά, θέματα τα οποία έχουν σχέση με την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, την υγεία, την οικονομία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν. Κοινωνικά ζητήματα είδαμε να τα βάζετε έτσι ψηλά στην ατζέντα, που δεν είναι άσχετα ούτε με τα περιβαλλοντικά ζητήματα, ούτε και με την οικονομία. Όλα διασυνδέονται, έτσι. Ναι, είναι για μας. Είναι η σημασία, είναι οι τέσσερις πυλώνες και οι φοιτητές μου θα χαμογελούν τώρα που θα με ξανακούσουν να τους επαναλαμβάνω. Είναι η οικονομία, η κοινωνία, ο πολιτισμός και το περιβάλλον. Μάλιστα. Και ο κάθε ένας έχει τη σημασία του και βλέπετε και το κάθε κόμμα εξαρτάται πώς τα εκφράζει αυτές τις απόψεις για κάθε ένα από τους πυλώνες. Αλλά όταν κοιτάξει κάποιος, για παράδειγμα, την κοινωνία, πρέπει να έχει έγκυα και το τι γίνεται με την νεολαία, τις θέσεις εργασίας, μπορούν να ελπίζουν, την παιδεία, τα σχολεία, είναι όλα αυτά τα πράγματα. Στα θέματα της οικονομίας, δεν είναι μόνο τα θέματα που συζητιούνται συνήθως, αλλά είναι και ορισμένες πρακτικές. Για παράδειγμα, δίνω επιδοτήσεις ή κάνω μια πολιτική η οποία θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Είναι το ρητό του Κινέζους, θα του δώκεις να φάει ή θα τον μάθεις να ψαρεύει. Mm. Είναι αυτή η προσέγγιση η οποία μας ενδιαφέρει και οι έγκυες οι οποίες έχει ο κόσμος, γιατί υπάρχει κόσμος πολλής που δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα με τη στέγαση που σταματήσαμε τη στεγαστική πολιτική, με τα ενίκια τα ψηλά, οι φοιτητές που δυσκολεύονται, τι έχουν να κάνει η νεολαία τα βράδια, που πάει, τι γίνεται με τη μεταγωγή. Άρα θα γίνει ακόμη πιο κοινωνικός ο προσανατολισμός του κινήματος? Είναι αυτή η τομή στους οποίους ανάφερα. Και ο πολιτισμός, τον οποίο απλώς δεν μίλησα ακόμα, και το περιβάλλον και την κοινωνία. Αυτή είναι οι ναι. Τέσσερις πυλώνες πάνω στους οποίους θα εστιάσουμε. Αύριο να πάτε στο Συμβούλιο Αρχηγών, αντιλαμβάνομαι. Για το Κυπριακό. Έχουμε μια περίοδο που θα γίνει η αλλαγή διαδοχής. Ναι. Θα πάει ο Γιώργος Περδίκης. Εγώ θα είμαι στο κίνημα αύριο. Έχω να δω τον κόσμο, να δούμε την λειτουργία, τα καθήκοντα του κάθε ενός. Έχουμε επίγον θέμα μέσα στο κίνημα το οποίο πρέπει να επιληθώ. Το Κυπριακό που μπαίνει στην ατζέντα σας, δεν κάνατε αναφορά χθες. Ήσασταν και έτσι ιδιαίτερα επικριτικός εναντίον της κυβέρνησης σε τοποθετήσεις σας για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών ζητημάτων, παραλίες κτλ. Δεν ακούσαμε για Κυπριακό κάτι. Εντάξει, για το Κυπριακό θα μας ακούσετε να μιλούμε όταν έχει λόγο. Mm-hmm. Θα αντιλαμβανόμαστε ότι ίσως ο νέος πρόεδρος του κινήματος δεν θα είναι στοχοπροσιλωμένος μόνο στο Κυπριακό. Όχι. Θα διευρύνει πλέον τους ορίζοντες του κινήματος και θα βγάζει πιο συχνά μπροστά τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Αντιλαμβανόμαστε. Όχι γιατί δεν γινόταν προηγουμένως, αλλά γιατί είναι άλλη φιλοσοφία και είναι φυσιολογικό. Κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων και των προσανατολισμών ή των πολιτικών που ακολουθεί το κάθε κόμμα. Εσείς είσαστε πιο περιβαλλοντικός
πολιτικός, αν θέλετε. Δεν θα αλλάξω τα θέματα τα οποία ασχολούμαι επειδή έχω εκλεγεί πρόεδρος. Είστε πολιτικός χαμηλών τρύπων. Εγώ δεν είμαι σίγουρα, είναι πολιτικός ο κ. Σεπέμπτο, ας πω την αλήθεια. Απλά να σας θυμίσω όμως ότι αν έχουμε θέματα τα οποία αφορούν το Κυπριακό, τα βάζετε όλοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρώτα και τους δίνετε σημασία, ενώ τα άλλα τα θέματα τα αφήνετε στο τέλος μαζί με άλλες ευχάριστες ειδήσεις. Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο το πρόβλημα με την προβολή. Τώρα, δίνοντας μεγαλύτερο βάρος, ας πούμε, στα περιβαλλοντικά ζητήματα και στη διαχείριση και στις αποφάσεις της κυβέρνησης, αντιλαμβανόμαστε για διάφορα ζητήματα, γνωρίζουμε ότι ο Γιώργος Πενδίκης, ας πούμε, και εσείς προσωπικά, είστε κόκκινο πανί για κάποιες περιοχές, δεν μπορείτε να τις πλησιάσετε. Σας απειλούν σε αρκετές περιπτώσεις. Βέβαια, ναι. Τώρα, τι θα γίνει, θα περιοριστείτε στη Λευκοσία σιγά-σιγά. Μας έχουν κηρύξει ανεπιθύμητους σε διάφορες περιοχές και κάμποσες απειλές. Ανάλογα με την περιοχή, μπορώ να σας πω και τις απειλές. Ναι. Εντάξει, όμως νομίζω ο κόσμος αλλάζει. Άλλαξε πάρα πολλά. Δεν είναι ο Κύπριος που ήταν παλιά. Έχει τις ευαισθησίες και τη γνώση πλέον να καταλαβαίνει γιατί πρέπει να γίνεται κάτι και τι είναι το σωστό. Και ελπίζω ότι όλοι μαζί θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τις πολιτικές. Να εξηγήσω επίσης ότι βλέπουμε και τις αλλαγές που γίνονται στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα τώρα που υπάρχει συνειδητή, ισχυρή απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για επικέντρωση στα περιβαλλοντικά θέματα και τα κοινωνικά, οπότε θα δείτε ότι είτε τους αρέσει είτε όχι θα πρέπει να ασχοληθούν. Και τα λεφτά που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι στόχοι, οι υποχρεώσεις μας είναι πολύ έντονες πλέον. Δεν γίνεται να στρουθοκαμιλίζουμε όπως έκαναμε πριν ή να προσποιούμαστε εντάξει, θα κάνω τίποτε όπως μας είπαν, και το να πληρώσω πρόστιμο είναι πιο καλό, πιο φτηνό παρά να πάρω μέτρα. Αυτά έληξαν πλέον. Οπότε έρχονται δύσκολες εποχές για αυτούς. Και είναι εδώ που εμείς έχουμε να προσφέρουμε με τη γνώση και τις εμπειρίες και τις σχέσεις που έχουμε σε αυτούς τους τομείς. Βρίσκονται σε εξέλιξη κάποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες που προωθεί το κίνημα των οικολόγων. Είχαμε πρόσφατα μια τέτοια δική σας. Να σας πω ότι έχω για παράδειγμα... Έκανα μία πρόταση νόμου μετά από μεγάλη διαβούλευση που έκανα και μιλώντας με ειδικούς για το τι σημαίνει ασφάλεια σε παιδότοπους και παιδικές χαρές. Εκόλλησε, υπάρχει και ένσταση από το Υπουργείο να εφαρμόσει οποιοδήποτε νόμο με πρότυπα. Παρά το γεγονός ότι στην πολιτική του Υπουργείου Παιδείας για τη μείωση των τραυματισμών των παιδιών, αυτό το θέμα να αναφέρεται. Ναι. Έμεινε πίσω. Έκανα μία πρόταση νόμου τι σημαίνει δημόσια διαβούλευση. Είναι όσοι... Άλλο τεράστιο ζήτημα. Βέβαια, ναι. Είναι ξεγέλασμα. Κυπριακούστη. Γίνεται και να γίνεται. Βάζει μια κυβερνητική υπηρεσία πάνω σε μια ιστοσελίδα και λέει θα κάνουμε αυτό το πράγμα, αν όσοι ενδιαφέρεστε που βάλετε απόψεις. Καλά αν εγώ που είμαι σπίτι μου ή ασχολούμαι με τα δικά μου, πού θέλεις να ξέρω ότι έβαλες στην ιστοσελίδα σου αυτό το πράγμα και ζητάς απόψεις. Και μετά έρχονται στη Βουλή. Και λένε ότι ναι, έκαναμε δημόσια διαβούλευση, έβαλαμε το και ανάρτηση στην ιστοσελίδα. Έκανα πρόταση νόμου. Τι σημαίνει δημόσια διαβούλευση. Αλλά εντάξει, έμεινε και αυτό στα εσκαλέτες. Αλλά να σας πω ότι πριν λίγες μέρες στην παράλληλη Βουλή για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις στην κοινωνία των πολιτών, όλοι έβαλα θέμα, και είναι μέσα στα έγγραφα, θα το δείτε έντονα, την έλλειψη της δημόσιας διαβούλευσης. Και υποσχέθηκε και ο πρόεδρος της Βουλής ότι θα το προωθήσει. Ένα από τα καυτά θέματα, και λέω καυτά γιατί πρώτα έχουμε υποχρέωση να κάνουμε δημόσια διαβούλευση για οποιοδήποτε νομοθέτημα υπάρχει, αλλά έχουμε υποχρέωση διπλή εάν αυτό είναι περιβαλλοντικό. Γιατί έχει ειδική νομοθεσία για τα περιβαλλοντικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία λέει ότι πρέπει να δίνει την πληροφόρηση στον κόσμο, να κάνει δημόσια διαβούλευση, να του ακούει τι σου λένε και να μην ξεχάνει ότι δικαιούνται σε πάρο δικαστήριο αν του αγνώσει. Ερώτηση. Όσον αφορά τη δημόσια διαβούλευση, γίνεται δημόσια διαβούλευση, αν τα καταφέρουμε, τι γίνει. Και υπάρχει έντονη αντίδραση από τον κόσμο για κάποια απόφαση. Είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν, ας πούμε, τις απόψεις της κοινή νόμη. Όταν δείτε μια καλή
χώρα με διαβουλευσής, θα βρείτε το κείμενο, θα βρείτε τις απόψεις και μετά θα δείτε ποιες απόψεις έχει δεχτεί και τη δικαιολόγηση και ποιες απόψεις έχει απορρίψει και τη δικαιολόγηση. Μάλιστα. Αυτά κάνουν. Αλλού. Όταν θέλεις να πάρεις σοβαρά και θέλεις να προωθήσεις και την κοινωνία των πολιτών όπως την ονομάζω στην Κύπρο. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις κάνουν εξαιρετική δουλειά. Και είναι πάντα, εγώ θα δείτε 4 χρόνια στη Βουλή, κάθε φορά που μιλώ στους προϋπολογισμούς, θα δείτε την ειδική αναφορά που κάνω, ειδικά για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, γιατί είναι πάντα πολλά εντυπωσιακές. Και πολλές φορές κάθεσαι σε μια επιτροπή, λένε τα διάφορα οι κυβερνητικοί υπαλλήλοι, και μετά ανοίγουν το στόμα τους οι ΜΚΟ και μαθαίνεις την αλήθεια. Mm-hmm. Γιατί είναι αυτοί που είναι έξω και ξέρουν τι συμβαίνει. Μάλιστα. Η υγιή ΜΚΟ, έτσι. Βέβαια, ναι. Γιατί έχετε απόλυτο δίκιο, και... γιατί έχουμε πολλά προβλήματα. Γι' αυτό είχαμε και την νομοθεσία που χρειάζεται να. Για τις αλλαγμένες καταστάσεις. Ναι, χρειάζεται να γίνει αυτό. Και χάρηκα που προχώρησε. Ήμουν αναμειγμένο και στις συζητήσεις πριν φτάσει στη Βουλή. Και χαίρομαι που έχει περάσει, γιατί έχουμε πολλά προβλήματα με μη κυβερνητικές οργανώσεις. Που εκμεταλλεύονται τον τίτλο. Μπράβο, ακριβώς. Ναι. Και στο μεταναστευτικό είναι εμπλεγμένες και σε πολλά ζητήματα. Δύο κουβέντες κλείνοντας. Στόχος τώρα είναι, ξεκινά φανταζόμαστε από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη, ο στόχος των βουλευτικών. Ο πρώτος μας στόχος είναι να εκλέξουμε την Έφη Ξάθου στη Δημαρχία της Αγκλαντζιάς. Μα είναι δυνατό. Το επόμενο είναι να οργανωθούμε με τις θέσεις μας, να βρούμε, ετοιμάσουμε τα ψηφοδέλτια και να ξεκινήσουμε τον προεκλογικό αγώνα για το. Σε εκλογές του Μαΐου του 2021. Θα δούμε νέα πρόσωπα, θα δούμε από άλλους χώρους πρόσωπα. Βέβαια. Όχι από άλλους χώρους, θα δείτε νέα πρόσωπα. Η Έφη Ξάνθου είναι δυνατόν να εκλεγεί. Ας πούμε, οι άλλοι υποψήφοι πιο ισχυροί είναι από τα μεγάλα κόμματα, ας πούμε. Ναι, αλλά μην ξεχάνετε ότι εμείς μιλούμε για αληθινά για πράσινη πόλη. Ξέρουμε το θέμα, το κατέχουμε και ξέρουμε πώς θα κάνουμε τους δημότες σε μια πόλη και την ίδια την πόλη να αναπτυχθεί σωστά και πράσινα. Για την καλή ποιότητα τη ζωή των πολιτών. Μάλιστα. Κάθε επιτυχία. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Κάθε επιτυχία, κύριε Θεοπέμπτη.